όπου υπάρχουν γράμπες, οι περισσότερες είναι κακόχερες. Καταλήγουν σε λοντάκια που εκεί πρέπει να είμαστε κασκαντέρ. Θέλουμε να πάμε σε ένα μια ταβέρνα που μας αποδίνει κρασί. Δεν πίνουμε. Για μην πάμε τουαλέτα που δεν υπάρχει. Ναι, τουαλέτες δεν υπάρχουν πουθενά. Εδώ πέρα είναι πολύ εύκολο να μπει μέσα η Ρόδα. Να μπει το γυρό μπροστινέ. Αυτές οι ράγες πρέπει να είναι λίγο πιο λοξά. Και εδώ τι γίνεται, κάνουμε το σταυρό μας. Έχει ένα μικρό σκαλοπατάκι. Εντάξει, ας πούμε. Εγώ Γιώργο δεν μπορώ να το περάσω. Εσύ δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορώ να το περάσω. Πάμε απέναντι να δεις. Κοίτα τι κάνει. Και πάλι δεν γίνεται, δηλαδή θέλω βοήθεια για να με σπρώξει λίγο κάποιος. Πρόεδρε, πάμε. Αυτό είναι πας αμέριμος, μπαμ, σταματάει, έφυγες. Δεν προσέχουν καθόλου στις κατασκευές τους. Να πάω σε ένα φαρμακείο. Τα 9 στα 10 δεν έχουν πρόσβαση. Φαρμακείο. Είδαμε ότι είναι αδύνατο να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στο πιο απλό και αυτονόητο. Το σχέδιό μας προβλέπει σε πρώτη φάση ένα θηλωτικό πρόγραμμα 20 δήμων για προσβάσιμες πόλεις και γειτονιές. Λύνει το πρόβλημα το πιλωτικό πρόγραμμα. Όχι, αλλά είναι ένα σήμα και μία πίεση σε όλους τους Δήμους να κάνουμε το ίδιο. Και σε ό,τι αφορά το κράτος, η δυνατότητα σε μία τριετία να καταστήσουμε απολύτως προσβάσιμες όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Το ξέρετε ότι περνάνε τα λεωφορεία μπροστά μας και δεν μπορεί να μπει κανένας μέσα. Εγώ στα 52 μου μπήκα σε λεωφορείο, αλλά πού μπήκα, στην Αμερική. Όσον αφορά την προσβασιμότητα στα μαγαζιά και στα κτίρια κτλ. Τα περισσότερα, με έναν πολύ απλό τρόπο, μπορούν να το λύσουν. Υπάρχουν αυτές οι χωρητές ράμπες, οι οποίες τις έχουν σε μια άδεια στην αποθήκη, δεν ξέρω πού, και όταν χρειαστεί, τους βάζουν, ανεβαίνει ο ανάπηρος, κάνει τη δουλειά του και θέλει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Στην Ολλανδία, μια προηγουμένη χώρα στα χαρακτηριστικά, αλλά και στη Σουηδία, η επιλογή του προσωπικού βοηθού είναι ελεύθερη. Ή πιο δημοκρατικό από αυτό. Δίκαιη κοινωνία σημαίνει, που συμπεριλαμβάνει όλους, σημαίνει να έχουν όλοι την πρόσβαση στα αυτονόητα πράγματα. Εξυγχρονισμός και στελέχωση το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας. Μεταρρύθμιση δηλαδή συνολική του συστήματος της διάγνωσης και της πιστοποίησης. Αύξηση των επιδομάτων κατά 20% λέει το πρόγραμμά μας. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι μια ανάσα. 70.000 ωφελούμενοι να έχουν τη δυνατότητα προσωπικού βοηθού. Επαναφορά των 15% των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ για άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερο βάρος στα προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΠ για άτομα με αναπηρία.